Φίλες του Άμπολα Σπορτ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Μια εκπομπή που όπως γνωρίζετε ασχολείται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που με την αγάπη και τη στήριξή σας ε, μας έχετε ε, βοηθήσει και φτάσαμε τα 8.000 likes. Όλη η ομάδα του www.ambola.gr Ευχαριστού, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη βοήθειά σας. Λοιπόν, σήμερα ε, έχουμε τη χαρά και την τιμή ε, να έχουμε καλεσμένο ε, τον οποίο συναντήσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να κατεβάσω, θα μου επιτρέψετε λίγο, Δημήτρη να τηρούμε και τις αποστάσεις, ούτως ώστε να μην θολώνουν τα, μαλλιά και να, τα γυαλιά και να μπορώ να φαίνομαι. Ε, τι να πω τώρα, με πετύχατε τυχαία στο δρόμο. Ευχαριστούμε δεν... Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Εντάξει, δεν θέλω να αρνούμε σε δημοσιογράφους ε, τη βοήθεια, δεν ήθελα να αρνηθώ. Τέλος πάντων, ό,τι χρειάζεστε πείτε μου. Μια και με πετύχατε τι να κάνω. Έλα. Ωραία. Πρώτον, ε, ε, να αρχίσουμε πρόεδρε με, τα, με το lockdown, με τα νέα μέτρα πρόεδρε. Ανακοινωθήκαν πριν ε, μερικές ώρες από τον Πρωθυπουργό, ε, ήταν αναμενόμενα, ούτως ή άλλως εμάς δεν μας επηρεάζουν και κάτι παραπάνω από τη στιγμή που ξέραμε ότι από την Τρίτη στο νεραστεχνικό αθλητισμό ισχύει το lockdown. Ε, πρόεδρε, εσείς το είχατε προβλέψει από τον Απρίλιο. Χαίρομαι που το λες. Αν θυμάστε, τέλος Απριλίου είχα βγάλει μία ανακοίνωση και είχα ενημερώσει τα σωματεία μας ότι επειδή βά... βέβαια εκτιμούσαμε αυτά που λέγανε οι λοιμοξιολόγοι και οι επιστήμονες. Με βάση αυτό ενημερώσαμε από 30 Απριλίου ότι θα ξεκινάγαμε πολύ νωρίς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου τα πρωταθλήματα με κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές όσο ε, μας επέτρεπε και το ωράριο που ξεκινάγαν τα παιχνίδια 4-4 και γιατί ακριβώς όπως είπα και από τον Απρίλιο τέλος Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου περιμέναμε το δεύτερο κύμα που πάλι θα μας καθήλωνε στα σπίτια μας. Βγήκαμε αληθινοί, μακάρι να μην βγαίναμε. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να έχουμε παίξει και στις τρεις κατηγορίες 9 αγωνιστικές. Η Α κατηγορία μάλιστα τελείωσε ο πρώτος γύρος. Ε, εφόσον μέχρι τέλος του μήνα ισχύσει το lockdown και δεν ε, πάει περαιτέρω, πιστεύω να καταφέρουμε να παίξουμε και μία με δύο αγωνιστικές μέσα στο Δεκέμβριο και είμαστε βάσει πλάνο να τελειώσουν τα πρωταθλήματα την ώρα που πρέπει. Εάν τραβήξει πολύ, θα αναγκαστούμε να παίξουμε και κάποιες τετάρτες, πάντες. θα είμαστε εντός πλάνων. Βλέπετε ότι άλλες ενώσεις έχουν κάνει πολύ λίγες αγωνιστικές, η Super League 2, η Football League δεν έχουν καν ξεκινήσει. Θέλω να πιστεύω ότι και εν μέσω πανδημίας θα καταφέρουμε να τελειώσουμε ομαλά τα πρωταθλήματα. Ε, πρόεδρε, βγάλατε μια ανακοίνωση όπου ε, θεωρήσατε άδικη την απόφαση και με επιστολή σας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο, ε, στο η Πολιτική Προστασία και στο Υπουργείο Υγείας θα εξηγούσατε τους λόγους, μά, μάλλον πώς μπορούσαν ε, τουλάχιστον να γίνονταν οι προπονήσεις των ομάδων. Πραγματικά το, το θεωρούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο άδικο ε, και δεν διστάσαμε να το πούμε αλλά από την άλλη βλέποντας το πώς εξελίχθηκαν μέσα σε δύο-τρεις μέρες τα γεγονότα και βλέποντας το γενικό lockdown που, που κάνει πλέον η κυβέρνηση ε, θεωρώ ότι πλέον το, η όποια διαμαρτυρία ε, έχει κάπως, εξα, ε, είναι... Ε, έχουμε, έχουμε ρεμίσει ας το πούμε γιατί πλέον δεν διαχωρίζει το ποδόσφαιρο και το εραστεχνικό ποδόσφαιρο από, από υπόλοιπους κλάδους της καθημερινότητας. Μακάρι να μπορέσει να γίνει μια ανάσχεση του δεύτερου κύματος και να μπορέσουμε τέλος Νοεμβρίου όπως υπάρχει στο πλάνο να μπούμε σε μια μικρή κανονικότητα. Αυτό που λέγαμε εμείς. Ε, τη Δευτέρα ήταν να, να αφήσουν τουλάχιστον να γίνονται προπονήσεις με αυστηρό υγειονομικό ε, πρωτόκολλο ε, με λίγα λίγα άτομα οτός, ώστε οι ομάδες να είναι έτοιμες όταν θα, γινω, όταν θα λέγανε να επανέλθουμε στην αγωνιστική δράση. Γιατί τώρα αν τελειώσει 30 Νοεμβρίου το lockdown θα υπολογίζουμε ότι θέλουμε και ένα δεκαπενθήμερο να προετοιμαστούν οι ομάδες. Ωραία. Πρόεδρε... Ε, πριν την ένα, στην κλήρωση των πρωταθλημάτων ανακοινώσατε κάποιες παροχές. Ε, θα ήθελα, εγώ τις γνωρίζω, τις γνωρίζουμε όλοι. Αν θέλατε να τις ξανααναφέρουμε. Είναι γνωστά, δεν πήραμε παράβολα συμμετοχής για πρωτάθλημα και κύπελο από τα σωματεία μας. Και στους δύο πρώτους εντός έντρα αγώνων, τα λεφτά που δώσανε στο γιατρό και παρατηρητή, η αγώνα τους τα επιστρέψαμε πίσω. Τους δώσαμε 8 πολύ καλές μπάλε σε κάθε σωματείο. Τους δώσαμε ε, θερμόμετρα ε, για να μπορούν να κάνουν θερμομέτρηση. Ε, μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αυτό ήθελα, αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Με αφορμή τώρα το νέο lockdown ε, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση των σωματείων γιατί και τα σωματεία θα έχουν... Οικονομική ζημιά, έτσι, Πρόεδρε. Ωραία. Για να κάνουμε κάποιε ανακοινώσει, θα πρέπει να τι βλέπουμε με μολύβι και χαρτί. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν είμαι εγώ έτοιμο να σα πω κάτι που θα θέλανε να ακούσουν τα σωματεία, αλλά άλλο να θέλουν να τα ακούσουν και άλλο να τους το υλοποιήσουν. Ωραία. Πρόεδρε, ε, είσαι ικανοποιημένο ε, από την πορεία τη διοίκηση, ε, ε, έχοντας την ευθύνη ε, του ερασθενικού ποδοσφαίρου στην Ανατολική Αττική νομίζω είμαι ικανοποιημένο, βέβαια όπως έχω πει τα βάνη δεν βάζουμε. Ε, το ότι πάμε καλά φάνηκε και από τις εκλογές που κάναμε τον Ιούνιο ε, στις 12 Ιουνίου του 20 που δεν υπήρχε αντίδραση, κανένας ε, δεν ήθελε να βάλει απέναντί μας γιατί ακριβώς ήξερε το αποτέλεσμα. Όταν διοικείς σωστά και έχει ικανοποιημένα τα σωματεία, κανένας δεν θέλει να βάλει ε, απέναντί σου γνωρίζοντας ότι θα χάσει. Απλά να αναφερθώ στην προηγούμενη τετραετία το, το 12 με το 2016 σε κάποια βασικά πράγματα, τομές που γίνανε όπως παραδείγματο χάρη το ότι μεταφερθήκαμε σε καινούργια γραφεία τα οποία δεν στοιχίζουν στην Ένωση ε, τίποτα το ότι καταφέραμε με δυσκολία μεν στην αρχή ε, να υπάρχει μια ηρεμία στην Ένωση να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη τετραετία Αλλάξανε τέσσερι φορέ τον πρόεδρο, πέντε φορέ τον γραμματέα, τέσσερι φορέ τον ταμεία. Εμεί λειτουργήσαμε με μία τετραετία, ίδιο πρόεδρο, ίδιο γραμματέα, η οποία συνεχίζουμε και τώρα, με ανανεωμένη βέβαια την ομάδα, γιατί πάντα χρειάζεται νέο αίμα, με περισσότερη διάθεση για δουλειά. Ωραία. Ε, Πηγαίνει πρόεδρε σε γήπεδα, παρακολουθεί αγώνε, ε, είσαι ευχαριστημένος από την μέχρι στιγμή. Ε, ε, Θα ήθελα να πω τι αγωνιστικέ που έχουν διεξαχθεί και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. ικανοποιημένο από ποια άποψη, ενώ ή, από την ε, διοργάνωση και του πρωταθλήματο και του κύπελου. φυσικά. Ε, νομίζω τα πρωταθλήματα ε, πηγαίνουν ομαλά με, με διαμαρτυρίε που πάντα πρέπει να υπάρχουν. Διαμαρτυρίες. Όταν διοργανώνει 24 αγώνε ε, κάθε Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν δύο, τρει, μία διαμαρτυρία είτε δικαίως είτε αδίκως. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές φορές και πραγματικές αδικίες, τα βλέπουμε και από τα ειδική σας κάμερα και από τις κάμερες άλλων συναδέλφων σας, φάσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τους διαιτητές λανθασμένα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ε, άθλημα στο οποίο γίνονται και λάθη και το λάθος του διαιτητή είναι μέσα. Ωραία. Πρόεδρε, ε, δεν ξέρω αν ε, ήθελες ε, να πούμε για τις εκλογές στην ΕΠΟ την άποψή σου και την γνώμη σου. Τι να σου πω, εμείς ε, ίσως είμαστε, κάναμε συμβούλιο προχθές την Τρίτη, ανακοινώσαμε τη στήριξή μας στον κύριο Ψαρόπουλο, άλλωστε είναι ένας άνθρωπος τον οποίο προσωπικά εγώ, αλλά το είχα μεταφέρει και στους συνεργάτες μου, το θεωρούσα ικανό για την επόμενη μέρα και ήμουνα και ένας από αυτούς που του είχα εκφέρει ανοιχτά και την άποψή μου ότι πρέπει να είναι ε, αυτός που θα διεκδικήσει την Προεδρία. Όταν το ανακοίνωσε με χαρά μας κάναμε το, Συμβούλιο και νομίζω ήμασταν η πρώτη ένωση που ανακοινώσαμε τη στήριξή του και μάλιστα ομόφωνα. Ωραία. Πρόεδρε, τώρα ε, τι μπορούμε να πούμε στα σωματεία. Στα σωματεία της Ανατολικής Αττικής. Στα σωματεία, στους παράγοντες, στους παίκτες, όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής, να τους πούμε να μείνουν ασφαλείς, να προσέχουν την υγεία τους γιατί είναι το βασικό και από εκεί και πέρα να, μετά από τρεις εβδομάδες να κάνουμε όλη τον απολογισμό μας, να έχουν μειωθεί τόσο τα κρούσματα ε, και να μπορούμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή, όσο και αν μας πονάει, το βασικό είναι η υγεία όλων μας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.